Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Δεν βιάζονται οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, καθώς περιμένουν παραδοσιακά την παράταση από το Υπουργείο Οικονομικών. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Όπως και κάθε χρόνο φτάνουμε σε αυτή την εποχή της κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων. Τυπικά η προθεσμία κλείνει στα τέλη του Ιουνίου, όμως με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα που έχουμε στην διάθεσή μας και από την πληροφόρηση από το Υπουργείο Οικονομικών, φαίνεται ότι όπως και κάθε χρόνο, με τα τελευταία δηλαδή, θα πάμε σε μια άτυπη παράταση. Και αυτό το λέω γιατί ακόμα και σήμερα, σχεδόν λιγότερες από δύο εβδομάδες πριν την εκπνοή της προθεσμίας, περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες δεν έχουν υποβάλει καν τη φορολογική τους δήλωση. Και τελευταία στιγμή, ακριβώς. Παρόλο που ο αριθμός της υποβολής έχει όντως αυξηθεί σε σχέση με το τελευταίο διάστημα. Αυτή τη στιγμή υποβάλλονται πολύ περισσότερες από 100.000 δηλώσεις την ημέρα. Ακόμα και με αυτούς τους ρυθμούς δεν βγαίνουν τα νούμερα. Και παραδοσιακά αναμένουμε και ήδη φαίνεται ότι υπάρχουν διεργασίες στο Υπουργείο Οικονομικών να δοθεί άδεια παράταση κατά πάσα πιθανότητα μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια είναι ακόμα νωρίς, δεν περιμένεται να αναμένουμε αυτό να ανακοινωθεί πριν από τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου. Όμως με βάση τα νούμερα το θεωρούμε κάτι παραπάνω από πιθανό, σχεδόν σίγουρο. Ένα άλλο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον είναι το ύψος των φόρων που πληρώνουμε. Μέχρι στιγμής και με βάση τα καθαριστικά που έχουν πληρωθεί, τις δηλώσεις που έχουν καθαριστεί δηλαδή, ο μέσος φόρος που πληρώνουν οι Έλληνες είναι 808 ευρώ. Ενώ αντίθετα πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν είχαμε κάνει και την αντίστοιχη συζήτηση, ο φόρος ήταν πιο χαμηλά, περί τα 700 ευρώ. Αυτό είναι δικαιολογημένο, δεν αποτελεί κάποια έκπληξη, καθώς παραδοσιακά όποιοι έχουν να πληρώσουν περισσότερα χρήματα στην φορεία το καθυστερούν, το αφήνουν μέχρι την τελευταία στιγμή, περιμένοντας ακόμα και να πάρουν παράταση, καθώς όσο πιο αργά καταθέσουν τις δηλώσεις τους, τόσο πιο αργά θα τις πληρώσουν. Να πούμε επίσης ότι φέτος, πέρα από την κλασική μορφή των τριών διμηνιαίων δόσεων, τις οποίες έχουμε συνηθίσει να πληρώνουμε την εφορία, μπορεί να γίνει αυτόματα ρύθμιση μέσω του TaxNet, ώστε ακόμα και οι ενήμερες οφειλές για τις δηλώσεις δηλαδή να πληρωθούν σε 12 άτοκες δόσεις, ώστε να σπάσει το ποσό σε ολόκληρο τον χρόνο, ενώ αντίστοιχα πακέτα πληρωμής και διευκολύνσεις κάνουν και οι τράπεζες μέσω των πιστωτικών καρτών, προσφέροντας μάλιστα πέρα από άτοκες δόσεις εφόσον πληρώνεις βέβαια στην ώρα σου και μια σειρά από άλλα ωφέλη όπως πόντους, επιστροφές χρημάτων και άλλα δέλεα προκειμένου κάποιος να πληρώσει το φόρο του με πιστωτική κάρτα.